εβδομάδα θα είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τα τηλέφωνα μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση g.batlas@papakipiradio.com. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, Σόλωνος 71, το Γενικό Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Γρηγόρη. Εκεί μπορείτε να αναζητήσετε τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν, καθώς και αυτά που ακούτε να χρησιμοποιούμε εδώ στην εκπομπή αλλά και στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το τηλέφωνο των εκδόσεων 210-36-37-011. Είμαστε μέλη της χριστιανικής κοινότητας, η οποία ως εκκλησία συγκροτείται στη Θεία Ευχαριστία κάθε Κυριακή, αλλά και όποτε η Θεία Λειτουργία τελείται στους ναούς των ενωριών μας. Οι νεότεροι χριστιανοί, και όχι μόνο, όλο ένα και πιο λίγα γνωρίζουμε για τη σημασία του κεντρικότερου μυστηρίου της χριστιανικής πίστης μας, της εκκλησίας μας, της Θείας Ευχαριστίας δηλαδή, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ως επιτοπλίστων μία ιδιωτική, μία ατομική σχέση με τον Χριστό. Με αυτόν τον τρόπο παραθεωρούμε, θα λέγαμε, τη σημασία της συγκρότησης της χριστιανικής κοινότητας, ότι ως χριστιανοί είμαστε μέλη μιας κοινότητας και ταυτόχρονα ασφαλώς και ως άτομα έχουμε μία προσωπική σχέση με τον Θεό, η οποία όμως δεν μπορεί να θεωρείται μακράν της σχέσεις μας με τον πλησίον κάθε άνθρωπο και ειδικά βέβαια τους χριστιανούς με τους οποίους συγκροτούμε αυτή τη χριστιανική κοινότητα και την εκκλησία. Θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Άθος Εφηβικά του Γιώργου Δανιά και της Χριστίνας Χατζηθανάση Δανιά με τίτλο «Ο Χριστός ανάμεσά μας». Απλά και κατανοητά σχόλια στη Θεία Λειτουργία μαζί με εμπειρίες Αγίων. Μάλιστα συνοδεύεται από μια έγχρωμη αφίσατο εν λόγω βιβλίο, σχετική βέβαια με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το βιβλίο μπορεί να αφορά κατεξοχήν τους εφήβους, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας φίλοι ακρότες, γιατί η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία προϋποθέτει εν πολλής, μιας και γράμματα γνωρίζουμε σήμερα. Δεν βρισκόμαστε σε παλαιότερες εποχές, ούτε στην τουρκοκρατία. Επομένως, το να διαβάζουμε, να μελετούμε τα σχετικά με την πίστη μας και να χρησιμοποιούμε και λίγο το μυαλό μας σε όλα τούτα, στη σχέση μας δηλαδή με το Θεό, όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά είναι απαραίτητο, γιατί και το μυαλό μας είναι δώρο του Θεού. Και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε λοιπόν, στο βαθμό που και αυτό μας βοηθάει σε μια πληρέστερη σχέση με τον Θεό και με τον πλησίον μας. Απλά και κατανοητά σχόλια λοιπόν στη Θεία Λειτουργία, τα βήματα της Θείας Λειτουργίας, μέσα από αυτό το βιβλίο με τον πολύ όμορφο τίτλο «Ο Χριστός ανάμεσά μας», καθότι οι χριστιανοί είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας, τουλάχιστον κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Εκεί είμαστε εντελώς βέβαιοι. Από εκεί και πέρα εξαρτάται και από άλλες προϋποθέσεις στην προσωπική μας ζωή, ποια είναι η πραγματική σχέση με τον Χριστό και πόσο κοντά είναι, ή καλύτερα πόσο κοντά νιώθουμε εμείς οι ίδιοι τον Χριστό στη ζωή μας. Το Άγιο Βάπτισμα είναι η αρχή της εν Χριστώ ζωής, όπως ξέρουμε. Με το Άγιο Βάπτισμα πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος και αναγεννάται ο καινούριος. Μετά όμως, από κάθε γέννηση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ζωής είναι η σύτηση. Στην εν Χριστώ ζωή, ο ίδιος ο Χριστός γίνεται η τροφή του ανθρώπου. Γίνεται ο άρτος της ζωής. Εκείνος ο οποίος τρέφεται με το Άγιο Σώμα του Χριστού, τρέφει την ψυχή του για την αιωνιότητα. Για τον σαρκικό άνθρωπο, η σωστή διατροφή στην παιδική ηλικία θέτει τα απαραίτητα θεμέλια για μια καλή υγεία για το υπόλοιπο της ζωής του. Αντιστοίχως, η συνειδητή συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία από την παιδική ηλικία θέτει τα θεμέλια
για την πνευματική υγεία και προκοπή του ανθρώπου. Του δίνει επομένως όλα τα πνευματικά εφόδια για την υπόλοιπη ζωή του. Ο Ρουμάνος, γνωστός σε πολλούς από εμάς γέροντας Κλεόπας, μέσα από τα βιβλία του δηλαδή, διηγείται σχετικά για ένα νέο παιδί που μετά τη Θεία Λειτουργία και ενώ προσευχόταν στο δωμάτιό του, αξιώθηκε να ακούσει την ουράνια χοροδία των αγγέλων, αξιώθηκε δηλαδή να γευτεί υψηλές καταστάσεις των θεουμένων ανθρώπων. Ο γέροντας Κλεόπας τόνισε ότι ο νέος εκείνος είχε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φτάσει σε υψηλό στάδιο πνευματικής ζωής, διότι είχε καλούς και καθαρούς λογισμούς και συνειδητή συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία και στις άλλες ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Ο νέος αυτός, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ήταν ο ίδιος ο γέροντας Κλεόπας. Έχοντας αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μας, λένε οι συγγραφείς Γιώργος και Χριστίνα Δάνια, συλλάβαμε την ιδέα της εκδόσεως ενός βιβλίου για τη Θεία Λειτουργία που να απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Την ανάγκη ενός τέτοιου βιβλίου τη ζήσαμε στην προσπάθειά μας να μεγαλώσουμε τα 7 παιδιά που μας χάρισε ο Θεός. Στην εργασία μας βασιστήκαμε στο βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Θεία Λειτουργία». Επιθυμία μας είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει μια μικρή συνδρομή και βοήθεια σε κάθε νέο, εμείς θα συμπληρώνουμε σε κάθε χριστιανό, φίλε ακροατές, που επιθυμεί να βάλει ως κέντρο της ζωής του τη Θεία Λειτουργία, αλλά και στους γονείς και κατηχητές που επιθυμούν να μιλήσουν στα παιδιά τους για αυτήν. Έχοντας επίγνωση του βάθους του μυστηρίου, δεν προχωρήσαμε σε μια υπερβολική απλούστευση των εννοιών της Θείας Λειτουργίας, καθώς γνωρίζουμε ότι η πραγματική κατανόηση του μυστηρίου είναι η βίωσή του. Ας πούμε πάντως, φίλοι ακροατές, ότι η βίωση του μυστηρίου δεν σημαίνει μια συναισθηματική μόνο συμμετοχή σε αυτά τα οποία τελούνται, αλλά βίωση με όλα τα χαρίσματα και τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, ψυχείται και σώματι. Επομένως, και το μυαλό μας συμμετέχει. Δεν μπορεί δηλαδή το μυαλό μας να είναι αλλού όταν είμαστε στη Θεία Λειτουργία, να σκέφτεται ένα σωρό άλλα πράγματα και εν μέρει να συγκινηθούμε λίγο με κάτι το οποίο ακούσαμε, με μια σκέψη που κάναμε, και να νομίζουμε ότι αυτό είναι μια βίωση του μυστηρίου. Χρειάζονται λίγο προσοχή αυτά, κυρίως όταν ταυτίζουμε τη βίωση μόνο με το συνέστημα, με κάποια θετικά συναισθήματα, ας πούμε. Επιμείναμε, συνεχίζουν οι συγγραφείς, περισσότερο σε ορισμένα τμήματα της Θείας Λειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμήσαμε τα υπόλοιπα. Η παράθεση διηγήσεων και η εικονογράφηση ελπίζουμε να διευκολύνει τον φιλότιμο και φιλόπονο αναγνώστη στον αγώνα του για την επίτευξη του στόχου αυτού. «Μόνιμη, πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Αυτά τα λόγια είπε ο Χριστός στους ανθρώπους όσο ήταν μαζί τους εδώ στη γη. Και η υπόσχεσή του αυτή γίνεται πραγματικότητα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ο Χριστός έρχεται στον κόσμο μας, γεννιέται στη Φάτνη των Αλόγων, κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, θαυματουργεί, έπειτα προδίδεται, υβρίζεται, θυσιάζεται και τέλος ανασταίνεται. Αυτά βέβαια έγιναν άπαξ. Ωστόσο, σε κάθε Θεία Λειτουργία η αξία αυτών των γεγονότων επανέρχεται, θα λέγαμε, αυτούσια για όσους συμμετέχουν σε αυτή, στη Θεία Λειτουργία δηλαδή. Και έτσι ο Χριστός είναι πραγματικά παρόν στον κόσμο μας κάθε στιγμή, φίλοι ακροατές, με αυτόν τον τρόπο κυρίως. Τι είναι λοιπόν η Θεία Λειτουργία? Ο Χριστός ανάμεσά μας. Και αν εμείς παραμελούμε τον εκκλησιασμό μας,
τότε χάνουμε την ευκαιρία που μας προσφέρει ο Χριστός να τον συναντήσουμε, να τον ακούσουμε, να ζήσουμε την παρουσία του στη ζωή μας. Χάνουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μέσα στο φως της Αναστάσεως, όπως η Παναγία Μητέρα Του, οι Μυροφόρες και οι 11 μαθητές. Γιατί λέγεται Θεία Λειτουργία? Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, λίτος σημαίνει λαός, με έψιλον γιώτα. Άρα η λέξη λειτουργία σημαίνει έργο του λαού. Για μας λοιπόν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, η Θεία Λειτουργία είναι ένα έργο θεϊκό, το οποίο επιτελεί ο ιερέας του Θεού μαζί με το λαό του Θεού. Και πώς συμμετέχει ο λαός του Θεού? Με τα δώρα του, το σταρένιο πρόσφορο που προσφέρει, το αγνό νάμα, το καθαρό κερί, το ελαιόλαδο, ό,τι δηλαδή χρειάζεται για να τελεστεί η ανέμακτη λατρεία. Με την ψαλμοδία, με τις κοινές δεήσεις και τέλος με τη συμμετοχή του στη Θεία Κοινωνία. Για την Εκκλησία μας είναι αδιανόητη η τέλεση της Θείας Λειτουργίας χωρίς τη συμμετοχή έστω και ενός μόνο πιστού ή χωρίς να κοινωνήσει έστω και ένας μόνο πιστός. Γι' αυτό λέγεται λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία, αλλά και κάθε σύναξη του λαού του Θεού για την τέλεση των ιερών ακολουθιών για προσευχή και δοξολογία του Θεού, γίνονται μέσα στον ιερό ναό. Ο πρώτος χριστιανικός ναός ήταν ο τόπος όπου ο Ιησούς Χριστός ιερούργησε το μυστικό δείπνο. Εκεί ο Χριστός παρέδωσε στους μαθητές του το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε ιερός ναός είναι ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στη γη. Και οι Άγιοι Απόστολοι όρισαν οι χριστιανικές εκκλησίες να είναι προσανατολισμένες προς την Ανατολή, αυτό που λέει η λέξη δηλαδή, προσανατολισμένες, ώστε να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς τον Παράδεισο, εκεί όπου ναός των πιστών είναι ο ίδιος ο Θεός. Μπαίνοντας μέσα σε έναν ιερό ναό, συναντάμε πρώτα τον Νάρθηκα, και πάντοτε στην αρχή κάθε κεφαλαίου στο εν λόγω βιβλίο υπάρχουν πολύ χρήσιμα σχεδιαγράμματα και ζωγραφιές για όσα λέγονται στα κεφάλαια, έτσι ώστε να αποτυπώνονται και δια της οπτικής οδού ευκολότερα στο μυαλό μας, και ειδικά σε νεότερους ανθρώπους. Κάθε ιερός ναός λοιπόν είναι ένα κομμάτι του ουρανού, και οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν όρισαν ότι ο ναός των πιστών είναι ο ίδιος ο Θεός. Μπαίνοντας μέσα σε έναν ιερό ναό λοιπόν, συναντάμε πρώτα τον Νάρθηκα, είναι το μέρος εκείνο στο οποίο γινόταν η κατήχηση των κατηχουμένων και από το οποίο αυτοί παρακολουθούσαν το πρώτο τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Από τον Νάρθηκα εισερχόμαστε στον Κυρίως Ναό, δηλαδή στο χώρο όπου παραμένουν οι πιστοί κατά την τέλεση των ιερών μυστηρίων και των ιερών ακολουθιών. Στο δεξιό κλήτο, στη δεξιά πλευρά δηλαδή του ναού, δεσπόζει ο θρόνος του αρχιερέως Χριστού. Εκεί κάθεται ο επίσκοπος ως ζωντανή εικόνα του Χριστού. Στο αριστερό κλήτο βρίσκεται ο άμβωνας. Από τον άμβωνα ο διάκονος διαβάζει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το ιερότερο μέρος του ναού είναι το Άγιο Βήμα, το Ιερό, χωρίζεται από τον Κυρίως Ναό με το εικονοστάσι, το τέμπλο, και μπροστά από αυτό υπάρχει το υπερυψωμένο μέρος του ναού που ονομάζεται Σολέας. Δεξιά και αριστερά βρίσκονται τα αναλόγια των ιεροψαλτών. Το Ιερό συμβολίζει τον ίδιο τον ουρανό όπου είναι ο θρόνος του Θεού, και γι' αυτό όπως είπαμε είναι πάντοτε στην ανατολική πλευρά του ναού. Στο μέσο του Ιερού βρίσκεται η Αγία Τράπεζα. Πάνω σε αυτήν τελείται η ανέμακτη θυσία. Για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας απλώνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα το αντιμήνσιο, ένα ύφασμα καθαγιασμένο σε εγγένεια ναού, πάνω στο οποίο απεικονίζεται συνήθως η αποκαθήλωση του Χριστού. Στο αριστερό μέρος του ιερού βρίσκεται η Αγία Πρόθεση. Αυτή συμβολίζει τη Βηθλεέμ και το σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Και όπως η Βηθλεέμ είναι κοντά στα Ιεροσόλυμα και στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου, έτσι και η Αγία Πρόθεση είναι κοντά στο Άγιο Θυσιαστήριο. Εδώ προετοιμάζονται τα τίμια δώρα πριν από τη Θεία Λειτουργία για να μεταφερθούν με κάθε ιεροπρέπεια κατά τη Μεγάλη Είσοδο στην Αγία Τράπεζα. Ο χώρος αυτός ονομάζεται Πρόθεση, από το ρήμα προτίθυμη, διότι εκεί κατά την προσκομιδή τοποθετούνται ενώπιον του Θεού, προτίθενται και προσφέρονται οι προσφορές των χριστιανών για τη Θεία Λειτουργία. Στο δεξιό μέρος του Αγίου Βήματος βρίσκεται το διακονικό,
ο τόπος όπου φυλάσσονται τα ιερά σκεύη. Ονομάζεται έτσι επειδή το φροντίζει ο διάκονος. Στη διάρκεια του όρθρου και στο χώρο της Αγίας Προθέσεως γίνεται η προσκομιδή, δηλαδή η προετοιμασία των τιμίων δώρων για τη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας, αφού πάρει το καλύτερο από τα πρόσφορα, κόβει και αφαιρεί το κομμάτι εκείνο που έχει τη σφραγίδα με το όνομα του Ιησού Χριστού. Η αποκοπή αυτή γίνεται με την Αγία Λόγχη, ένα κοπτερό μεταλλικό αντικείμενο σε σχήμα λόγχης που συμβολίζει τη λόγχη με την οποία οι στρατιώτες κέντησαν την πλευρά του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Το κομμάτι αυτό που ονομάζεται αμνός τοποθετείται επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Το Άγιο Δισκάριο, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκη, συμβολίζει τον ουρανό. Γι' αυτό είναι στρογγυλό και συγκρατεί τον δεσπότη του ουρανού. Την ίδια ώρα, ο ιερέας χύνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο κρασί και νερό, αφού και με τον λογισμό της πλευράς του Κυρίου εξήλθε αίμα και ίδωρο. Στη συνέχεια, ο ιερέας βγάζει από τα υπόλοιπα πρόσφορα μερίδες, τις οποίες τοποθετεί και αυτές επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Πρώτα τοποθετεί στα δεξιά του αμνού τη μερίδα της Θεοτόκου και κατόπιν στα αριστερά τις μερίδες των Αγγέλων και των Αγίων. Με τον τρόπο αυτό τιμούμε την Παναγία, τους Αγγέλους και τους Αγίους. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα αγαθά που χάρισε στους Αγίους, επειδή τους νιώθουμε δικούς μας. Και οι Άγιοι χαίρονται ιδιαίτερα όταν τους μνημονεύουμε και μάλιστα στη Θεία Λειτουργία, διότι γίνονται αιτία να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού. Συνεχίζοντας, ο ιερέας την προσκομιδή βγάζει μερίδες για τους ζώντες και κεκοιμημένους αδελφούς μας και τις τοποθετεί μπροστά από τον αμνό. Ταυτόχρονα παρακαλεί για καθέναν από αυτούς ονομαστικά τον Κύριο. Η μνημόνευση αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ευεργεσίες που μπορούν να προσφερθούν στους αδελφούς μας. Ο αμνός στη Θεία Λειτουργία θα μεταβληθεί σε σώμα Χριστού και οι μερίδες που βρίσκονται δίπλα του θα ενωθούν σε λίγο με το Άγιο Αίμα. Γι' αυτό και μεταδίδουν τη Θεία Χάρη στις ψυχές εκείνων για τους οποίους προσφέρθηκαν. Τώρα, πάνω στο Άγιο Δισκάριο, με τον αμνό και τις προσφερόμενες μερίδες, παρουσιάζεται η εικόνα της Εκκλησίας του Χριστού. Στη μέση ο Χριστός και γύρω του η θριαμβεύουσα, αυτή που θριάμβευσε και βρίσκεται στον ουρανό, και η στρατευωμένη, αυτή που αγωνίζεται ακόμη στην παρούσα ζωή, Εκκλησία του. Αφού τελειώσει η μνημόνευση, ο ιερέας καλύπτει τα τίμια δώρα. Πάνω στο Άγιο Δισκάριο τοποθετεί τον αστερίσκο, ένα σταυροειδές μεταλλικό έλασμα που συμβολίζει το αστέρι που οδήγησε τους μάγους στη Φάτνη, εκεί όπου βρισκόταν το θείο βρέφος. Επάνω από τον αστερίσκο τοποθετείται ένα σταυροειδές κάλυμα που καλύπτει το Άγιο Δισκάριο. Ένα παρόμοιο κάλυμα καλύπτει και το Άγιο Ποτήριο. Τέλος, ο ιερέας παίρνει ένα τρίτο κάλυμα πιο μεγάλο, τον αέρα, και σκεπάζει με αυτό και τα δύο ιερά σκεύη, το Άγιο Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Το κάλυμα αυτό θα φέρει στην πλάτη του ο ιερέας κατά τη μεγάλη είσοδο. Μέχρι τότε τα τίμια δώρα παραμένουν σκεπασμένα στην Αγία Πρόθεση. Όπως είπαμε, ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε αντιστοιχεί σε ό,τι έκανε και ό,τι είπε ο Χριστός στους ανθρώπους όσο ήταν κοντά τους. Το πρώτο μέρος λέγεται λειτουργία των κατηχουμένων, διότι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή και όσοι δεν έχουν ακόμη βαπτιστεί αλλά το επιθυμούν, δηλαδή οι κατηχούμενοι. Στις μέρες μας, κατηχουμένους συναντούμε σε μεγάλο βαθμό στις χώρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής αλλά και αλλού, όπου το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στο χώρο της Εκκλησίας. Το πρώτο αυτό μέρος ονομάζεται και λειτουργία του Λόγου, διότι σε αυτό ακούμε τους λόγους του Χριστού, Ευαγγέλιο και των Αποστόλων. Ο Απόστολος είναι το διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας και αποτελεί προετοιμασία για το δεύτερο μέρος, την τέλεση του μυστηρίου. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με αυτά τα λόγια. Ο ιερέας στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αφού προσκυνήσει τρεις φορές, παίρνει στα χέρια του το Ιερό Ευαγγέλιο και σχηματίζει με αυτό το σημείο του Σταυρού πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εκείνη την ώρα λέει η ευλογημένη η Βασιλεία και ο λαός απαντά αμήν, δηλαδή πράγματι έτσι είναι.
Από αυτή τη στιγμή η γη μας αρχίζει να μεταμορφώνεται, γίνεται ουρανός. Ο ναός όπου συγκεντρώνονται οι πιστοί γίνεται τόπος αγγέλων και αρχαγγέλων, γίνεται το παλάτι του Θεού. Την ώρα αυτή ο Χριστός μας αφήνει να μπούμε και να δούμε το βασίλειό Του. Τι μεγάλη τιμή είναι αυτή και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε αυτή την ώρα. Η πρώτη πράξη της Θείας Λειτουργίας είναι το σημείο του Σταυρού που κάνει ο ιερέας με το Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτό έχει μια βαθιά σημασία. Η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού και ο δρόμος που οδηγεί σε αυτήν είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι το λάβαρο του Βασιλέα Χριστού. Είναι το σύμβολο της Βασιλείας Του. Αυτός μας άνοιξε τον Παράδεισο που ήταν κλεισμένος. Διότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό είπε στο ληστή: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Μετά τη δοξολογία της Βασιλείας του Θεού, η Μητέρα Εκκλησία μας διδάσκει τον τρόπο της λειτουργικής προσευχής. Ο δρόμος που οδηγεί στη Θεία Λειτουργία είναι η ειρήνη της ψυχής. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να λειτουργηθούμε. Γι' αυτό ο ιερέας ξεκινά τις αιτήσεις με τη φράση «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», δηλαδή «Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο με ειρήνη». Από αυτή τη στιγμή ξεκινούν τα λεγόμενα ειρηνικά, που είναι μια σειρά δεήσεων στις οποίες ο λαός απαντά με το «Κύριε ελέησον». Προσευχόμαστε για την ειρήνη όλου του κόσμου, τη σταθερή γαλήνη των τοπικών εκκλησιών και την ένωση των πάντων με τη μία Εκκλησία του Θεού. Προσευχόμαστε ακόμη για τον Ιερό Ναό και όσους μπαίνουν μέσα σε αυτόν με πίστη και ευλάβεια και φόβο Θεού, για τον Επίσκοπο, για τους Άρχοντες, για το στρατό, για την πόλη ή το χωριό ή το μοναστήριο που τελείται η λειτουργία και για να έχουμε ευνοϊκό καιρό και καλή καρποφορία της γης. Για τους ταξιδιώτες, τους αρρώστους, τους πονεμένους, τους εχμαλώτους και τη σωτηρία τους, για την απαλλαγή όλων μας από κάθε θλίψη, συμφορά, κίνδυνο και ανάγκη. Οι χοροί ψάλλουν τώρα τα αντίφωνα, τα οποία είναι στίχοι παρμένοι από το ψαλτήρι, το προφητικό αυτό βιβλίο της Εκκλησίας. Οι ύμνοι αυτοί ψάλλονται αντίφωνικά, όπως φανερώνει και το όνομά τους, δηλαδή ψάλλονται εναλλάξ από δύο χορούς. Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος ήταν αυτός που πρώτος εισήγαγε τους αντιφωνικούς ύμνους στην Εκκλησία της Αντιοχίας, όταν είδε σε οπτασία αγγέλους να υμνούν την Αγία Τριάδα με αντιφωνικό τρόπο. Όπως ακριβώς οι Άγιοι Άγγελοι, έτσι και ο άνθρωπος πλάστηκε για να δοξολογεί το Θεό. Οι άγγελοι λοιπόν από τον ουρανό και οι άνθρωποι από τη γη, ως πλάσματα αντίφωνα, σχηματίζουν δύο χορούς για να υμνούν ακατάπαυστα το Δημιουργό τους. Ο διάκονος κατόπιν εκφωνεί τη μικρή συναπτή, μια προτροπή σε όλους τους πιστούς. Έτι και έτι, δηλαδή πάλι και πάλι ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Δεν χορταίνουμε να λέμε τα ίδια λόγια στον Κύριο και να ζητάμε τα ίδια πράγματα. Η διαρκής παραμονή και συνομιλία μας με τον Χριστό, από μόνη της, είναι ένα ανυπολόγιστο κέρδος για μας. Ο κύκλος των ειρηνικών και των αντιφώνων, φτάνουμε πλέον στη στιγμή της μικρής εισόδου ή με άλλα λόγια στη στιγμή της εισόδου του Ιερού Ευαγγελίου. Πλησιάζοντας την Αγία Τράπεζα, ο ιερέας παίρνει στα χέρια του το Ιερό Ευαγγέλιο και βγαίνει όχι από την ωραία πύλη αλλά από τη βόρεια. Οι πιστοί ατενίζουμε το Ευαγγέλιο καθώς μεταφέρεται από το Λειτουργό σαν τον ίδιο τον Σωτήρα, που πρώτο παρουσιάζεται για να αρχίσει να κηρύττει το Θείο Λόγο. Το Ιερό Ευαγγέλιο επομένως εικονίζει τον ίδιο τον Χριστό. Ο ιερέας επιστρέφει στο Ιερό από την ωραία πύλη.
Και εκεί μπροστά από το τέμπλο σκύβει και προσεύχεται μυστικά στο Θεό να προστάξει τους αγγέλους του και τους αρχαγγέλους του να έρθουν και αυτοί και να λειτουργήσουν μαζί μας και να συνδοξολογήσουμε το Θεό. Οι πιστοί ζουν το θαύμα της αγγελικής φανερώσεως. Όπως συνέβη στη Βηθλεέμ, έτσι και στη Θεία Λειτουργία. Οι άγγελοι ενώνονται μαζί με τους ανθρώπους. Με την ευχή της εισόδου, ο ιερέας παρακαλεί να βιώσουμε το μυστήριο της αγγελικής παρουσίας και συλλειτουργίας. Να το ζήσουμε όπως το έζησαν οι θεοφόροι πατέρες μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για έναν ενάρετο γέροντα που αξιώθηκε να δει κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας πλήθος αγγέλων με στολές λαμπρές να περικυκλώνουν το Άγιο Θυσιαστήριο με τα πρόσωπα στραμμένα προς τα κάτω όπως στέκονται οι στρατιώτες μπροστά στο βασιλιά. Η μικρή είσοδος καταλήγει με την ύψωση του Ιερού Ευαγγελίου και την εκφώνηση «Σοφία Ορθή», σαν να μας λέει «Ο Χριστός και το Ευαγγέλιό Του είναι η αληθινή σοφία». Ας σταθούμε με προσοχή. Στη συνέχεια, ο ιερέας εισέρχεται στο Άγιο Βήμα και ο λαός ψάλλει τα απολυτίκια της ημέρας. Ο Τρισάγιος Ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Ο ύμνος αυτός λέγεται «Τρεις Άγιος», επειδή σε αυτόν ονομάζουμε τρεις φορές Άγιο τον Θεό και επειδή επαναλαμβάνουμε τον ύμνο τρεις φορές. Μία για τον Πατέρα που είναι και Άγιος και Ισχυρός και Αθάνατος, μία για τον Υιό που είναι και Άγιος και Ισχυρός και Αθάνατος και μία φορά για το Άγιο Πνεύμα που είναι και Άγιο και Ισχυρό και Αθάνατο. Κάθε ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι και Άγιο και Ισχυρό και Αθάνατο. Ο Τρισάγιος Ύμνος είναι συνένωση του αγγελικού ύμνου που άκουσε ο προφήτης Ισαΐας «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ» και των λόγων του Ψαλμοδού «Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρών, τον ζώντα». Το Άγιος λοιπόν που ψάλλεται τρεις φορές είναι των αγγέλων, ενώ το Θεός και ισχυρός και αθάνατος είναι του Μακαρίου Δαβίδ. Η συνένωση των δύο ύμνων αποδεικνύει ότι χάρη στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο, άγγελοι και άνθρωποι ψάλλουν μαζί και δοξολογούν τον Τριαδικό Θεό. Σκέψου, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τους αγγέλους που ψάλλουν μαζί σου και σου φτάνει αυτό για να βρίσκεσαι σε εγρήγορση όταν θυμηθείς ότι ενώ περιβάλλεσαι με σώμα, αξιώνεσαι να ανυμνείς μαζί με τις ασώματες δυνάμεις τον κοινό δεσπότη όλων. Και έφτασε η ώρα να ακούσουμε τα ιερά αναγνώσματα. Ο αναγνώστης αρχίζει να απαγγέλει μελωδικά και καθαρά την Αποστολική Περικοπή, δηλαδή το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων. Αυτό είναι το πρώτο ανάγνωσμα που διαβάζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Το δεύτερο είναι το Ευαγγελικό, στο οποίο μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Τι σημαίνει όμως η λέξη Ευαγγέλιο? Σημαίνει καλή, χαρούμενη αγγελία. Και ποια είναι αυτή η χαρούμενη αγγελία? Είναι η εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Το μήνυμα ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Ας προσέξουμε μία μικρή λεπτομέρεια. Στη μικρή είσοδο το Ευαγγέλιο είναι κλειστό. Στην αρχή της δημόσιας παρουσίας του ο Χριστός σιωπούσε. Στον Ιορδάνη ποταμό ο Χριστός σιωπούσε και ο Θεός Πατέρας ήταν αυτός που τον παρουσίαζε. Τώρα το Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό, γιατί ο Χριστός στη συνέχεια της δημόσιας παρουσίας του συναναστρεφόταν με όλους δημοσίως και γνωστοποιούσε ο ίδιος τον εαυτό του με όσα έκανε και δίδασκε. Σοφία Ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ο ιερέας μας προτρέπει να ακούσουμε όρθιοι τον Κύριο, διότι έτσι στέκονται όσοι έχουν ζήλο και ευλάβεια. Έτσι στέκονται και όσοι οικετεύουν. Και εμείς είμαστε οικέτες που ζητάμε από το Θεό τα πιο μεγάλα αγαθά. Ας σταθούμε λοιπόν όρθιοι, χωρίς θόρυβο και ταραχή, γιατί τώρα πρόκειται να διαβαστούν τα γράμματα όχι κάποιου επίγειου βασιλιά, αλλά του Κυρίου των Αγγέλων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, οι κατηχούμενοι απομακρύνονται από την Εκκλησία. Η Εκκλησία το κάνει αυτό από αγάπη, γιατί οι κατηχούμενοι πρέπει να τρέφονται με τροφές ευκολοχώνευτες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. «Σας πότισα μεγάλα, δεν σας έδωσα στερεά τροφή». Βέβαια, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια η Εκκλησία είχε τον τρόπο και τις μεθόδους φιλιακρότες, έτσι ώστε ο κάθε πιστός να γνωρίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται ήδη από το γεγονός ότι ήταν κατηχούμενος και όχι βαπτισμένος, και κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις αντικατόπτριζε βεβαίως
τις πνευματικές δυνατότητες, την πνευματική κατάσταση του καθενός. Σήμερα που, για λόγους που η Εκκλησία ήξερε καλύτερα βέβαια και εξακολουθεί να εφαρμόζει με τον ήπιο βαπτισμό, δεν σημαίνει ότι ευθύς εξ αρχής φτάσαμε στην κατάσταση των Αγίων, των τελείων, αλλά παρότι βαπτισμένοι πρέπει να προοδεύουμε και να προκόβουμε με τη χάρη του Θεού. Δεν γίνεται αυτό σε όλες τις περιπτώσεις, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, πρώτα απ' όλα από τους εαυτούς μας, και επομένως συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και καλά κάνουμε, αλλά σε έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι πραγματικές μας δυνατότητες, γιατί χρειάζεται περισσότερη προσοχή από εκείνη την εποχή όπου ένας κατηχούμενος φεύγοντας από την Εκκλησία ήξερε ότι είναι ακόμη σε νηπιακή κατάσταση και έχει πορεία μπροστά του. Εμείς ενδέχεται αυτό να το ξεχνάμε. Γάλα λοιπόν είναι τα ιερά λόγια των ψαλμών, η ανάγνωση των αποστολικών γραμμάτων και τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου. Στερεά τροφή είναι η τέλεση των Αγίων Μυστηρίων και η Θεία Κοινωνία. Σε αυτά δεν μπορούν να συμμετέχουν οι αβάπτιστοι, γιατί θα βλαφτούν αντί να ωφεληθούν. Και αν εμείς τις μέρες μας δεν βλέπουμε συχνά αβάπτιστους κατηχούμενους, δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε πόσοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν σε χώρες της Ιεραποστολής, σε όλη την Οικουμένη. Και αφού το σκεφτούμε, να προσευχηθούμε για αυτούς για να γίνουν αδέλφια μας εν Χριστώ και να δοξολογούν μαζί μας το Θεό. Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Να πούμε πάντως, έστω και αν δεν φανεί ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι, αυτό που όντως σημαίνει, δεν είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που ετοιμάζονται να βαπτιστούν σε χώρες της Ιεραποστολής Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μπορεί να προσέρχονται σε άλλες ομολογίες περισσότεροι. Στην Ορθοδοξία δεν προσέρχονται τόσοι, και αυτό οφείλει να μας τονίσει την ανάγκη, φίλοι ακροτές, να ευαισθητοποιηθούμε ακόμη περισσότερο απέναντι στην εξωτερική Ιεραποστολή, όπως συνήθως τη λέμε. Και επειδή αισθανόμαστε ενοχές πως λίγα πράγματα κάνουμε για αυτήν, έχουμε την αίσθηση ότι κάνουμε πολύ περισσότερα για την εσωτερική Ιεραποστολή δήθεν, ας έχουμε εν πάση περιπτώσει βαθιά μέσα μας τη συνέστηση και την ευθύνη ότι ως χριστιανοί καλούμαστε πάντοτε να μαρτυρούμε τη χριστιανική μας ιδιότητα, όχι προβάλλοντάς την βέβαια με κούφια λόγια και θριαμβολογίες, αλλά με τον τρόπο της ζωής μας και στους εγγύς αλλά και στους μακράν. Αυτό το δεύτερο είναι δύσκολο βέβαια, προϋποθέτει αρκετά πράγματα τα οποία δύσκολα τα προσφέρουμε, και γι' αυτό λέμε ότι πολλοί άνθρωποι που βαπτίζονται χριστιανοί, αλλά αυτή είναι πραγματικά ένα πολύ μικρό κομμάτι από όσοι θα ήταν με τη χάρη του Θεού πάντα, αν και εμείς ήμασταν πιο υπεύθυνοι στο θέμα αυτό της Ιεραποστολής.
μηνύματα στην Πυριακή Εκκλησία, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Ο Χριστός ανάμεσά μας, το βιβλίο του Γιώργου και της Χριστίνας Βανιά από τις εκδόσεις Άφος Εφηβικά. Μια απλή και κατανοητή ανάλυση και σχόλιο περισσότερο στην Θεία Λειτουργία μαζί με εμπειρίες Αγίων. Εμείς διαβάζουμε μόνο το ένα κομμάτι. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν σε ειδικό πλαίσιο οι εμπειρίες των Αγίων πάντοτε σχετικά με τη Θεία Λειτουργία. Μαθαίνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο με εύκολο τρόπο αλλά και με ζωγραφιές, μικρή και μεγαλύτερη, μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε, ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για την καλύτερη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες, φίλοι ακροατές. Θέλω να πω ότι δεν συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία περιμένοντας από μια συμμετοχή στην οποία δεν συμμετέχουμε ούτε με το μυαλό μας πολλές φορές, ούτε με το συναίσθημά μας, σε τίποτα από όλα όσα βλέπουμε γύρω μας, αν τα βλέπουμε κιόλας και αν δεν ταξιδεύει ο νους μας και τα μάτια μας οπουδήποτε αλλού, περιμένοντας ότι κάτι καλό θα συμβεί από όλη αυτή την υπόθεση. Αλλά αντιθέτως, τα πάντα μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουν συγκεκριμένο νόημα, ακόμα και αυτό που λέμε ότι στην Θεία Λειτουργία και στα μυστήρια χρειάζεται να υπερβούμε λίγο τη λογική με τη Θεία Χάρη. Τούτο δεν σημαίνει ότι καταργείται η λογική στα πράγματα τα οποία μπορούμε και στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια, γενικά στην πίστη, να την χρησιμοποιήσουμε, ως εκεί που είναι και το όριο της λογικής βέβαια. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον. Τα υπόλοιπα τα κάνει ο Χριστός. Φτάνουμε λοιπόν στο δεύτερο και κυριότερο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Περιλαμβάνει την προσφορά των τιμίων δώρων, την Αγία Αναφορά και τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό το δεύτερο μέρος χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του μυστηρίου. Όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Μέσα στο Ιερό Βήμα, ο ιερέας απλώνει επάνω στην Αγία Τράπεζα το αντιμήνσιο, ένα μεταξωτό ύφασμα επάνω στο οποίο απεικονίζεται η αποκαθήλωση του Κυρίου. Ο επιτάφιος είναι αυτός ακριβώς, φίλοι ακροατές, πέραν του κουβουκλίου που γνωρίζουμε. Ο επιτάφιος είναι το αντιμήνσιο, το οποίο περιέχει Άγια Λείψανα ραμμένα στις άκρες του. Πάνω σε αυτό το ύφασμα θα τοποθετηθούν τα τίμια δώρα, δηλαδή το Άγιο Δισκάριο με τον Άγιο Άρτο και το Άγιο Ποτήριο, με το μείγμα του κρασιού και του νερού που ετοιμάστηκαν από τον ιερέα στην προσκομιδή και που τώρα θα μεταφερθούν τελετουργικά μπροστά στα μάτια όλων των πιστών. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο ιερέας λέει τις δύο ευχές των πιστών και παρακαλεί τον Κύριο να τον καθαρίσει από κάθε σαρκικό και πνευματικό μολυσμό για να προσφέρει την ανέμακτη θυσία με καθαρή τη μαρτυρία της συνειδήσεώς του. Αυτή τη στιγμή ο χορός των ψαλτών, εξ ονόματος όλης της Εκκλησίας, αρχίζει να ψάλει τον χερουβικό ύμνο. Οι τα χερουβίμ μυστικώς εικονίσοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάβοντες, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν,
ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεσιν αλληλούια. Δηλαδή, εμείς που αναπέμπουμε στην Αγία και Ζωοποιώ Τριάδα τον Τρισάγιο Ύμνο και γι' αυτό μοιάζουμε με τα χεροβήμα, ας αποθέσουμε τώρα κάθε βιωτική μέρημνα, διότι πρόκειται να υποδεχθούμε τον βασιλέα των όλων τον Χριστό που περιστοιχίζεται από αοράτους αγγέλους. Με το άκουσμα του χερουβικού ύμνου όλοι οι πιστοί ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη είσοδο, ετοιμαζόμαστε δηλαδή να υποδεχτούμε τον βασιλέα της δόξης που εισέρχεται στην Αγία Πόλη για να σταυρωθεί για όλους εμάς, συνοδευόμενος από τα αγγελικά τάγματα. Ο ιερέας ξεκινάει από την Αγία Πρόθεση, προσκυνεί τα τίμια δώρα, τα σηκώνει με πολλή ευλάβεια και βγαίνει από το ιερό. Ο χορός, αφού ψάλλει το πρώτο μέρος του ύμνου μέχρι το «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι», τηρεί για λίγο σιγή. Ο λειτουργός ή οι λειτουργοί εμφανίζονται σε λιτανευτική πομπή. Ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα και συνοδευόμενος από λαμπάδες και θυμιάματα, προχωρεί μέσα από το πλήθος με βήμα αργό. Η μεταφορά των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση στο θυσιαστήριο φανερώνει την είσοδο του Κυρίου από τη Βιθανία στην Ιερουσαλήμ. Ο βασιλέας των όλων εισέρχεται στην Αγία Πόλη. Ο ιερέας γίνεται το ονάριο, δηλαδή το γαϊδουράκι, το οποίο αξιώνεται να μεταφέρει το Χριστό. Οι πιστοί, αντί για ημάτια, στρώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους και προσπίπτουν στο έδαφος. Με δυνατή φωνή ο ιερέας λέγει: «Πάντων ημών μνηστεί η Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Εύχεται δηλαδή να μας θυμηθεί όλους ο Χριστός, όταν σε λίγο στον καθαγιασμό πρόκειται να θυσιαστεί ενώπιόν μας για χάρη μας. Αυτό παρακάλεσε και ο καλός ληστής την ώρα της Σταυρώσεως: «Μνήστη τι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Ως τελευταίες πράξεις της μεγάλης εισόδου βλέπουμε τον ιερέα να τοποθετεί τα τίμια δώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα και να κλείνει την ωραία πύλη. Την ώρα που τοποθετεί το Άγιο Ποτήριο και Δισκάριο πάνω στην Αγία Τράπεζα, λέει το τροπάριο ο ευσχήμων Ιωσήφ. Το Άγιο Δισκάριο, πάνω στο οποίο βρίσκεται ο αμνός, δηλαδή ο Άγιος Άρτος, συμβολίζει τα χέρια των Αγίων Ιωσήφ και Νικοδήμου που κράτησαν και κύδευσαν το σώμα του Χριστού, οι κρυπτοί μαθητές του Χριστού όπως τους ξέρουμε. Ο αέρας, το κάλυμα δηλαδή που καλύπτει τα τίμια δώρα, συμβολίζει το σεντόνι με το οποίο ο Ιωσήφ τύλιξε το άχρατο σώμα του Χριστού. Το θυμίαμα θυμίζει τα αρώματα της ταφής του και τέλος το κλείσιμο της ωραίας πύλης συμβολίζει το σφράγισμα του ζωοδόχου τάφου του Χριστού μας. Ο λειτουργός αυτή τη στιγμή ενεργεί το έργο των Αγίων Κυδευτών του Χριστού. Σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας με το υπόλοιπο μέρος της Θείας Λειτουργίας από αυτό το πολύ όμορφο και κυρίως πολύ χρήσιμο ωφέλιμο βιβλίο του Γιώργου και της Χριστίνας Βανιά, «Ο Χριστός ανάμεσά μας», από τις εκδόσεις Άφος, εφηβικά, που καθίνεται όμως σε όλους μας πιστεύω, αφού με λόγια απλά και κατανοητά μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τα όσα συμβαίνουν κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας βήμα-βήμα. Άλλωστε οι συγγραφείς είναι και γονείς και εκπαιδευτικοί. Ένα βιβλίο εμπλουτισμένο με διηγήσεις, σχέδια και μια καλέσθητη αφίσα.
Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα και σήμερα, φίλοι ακροατές, που μένετε εδώ στα ομιλήματα. Παραμείνετε πάντως στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις Γρηγόρη που ήταν και σήμερα κοντά μας, τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα και τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε τον ήχο της εκπομπής. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη. Αντιμετωπίζετε προβλήματα οστών, αρθρώσεων και μειών? Πάσχετε από ζαχαρώδη διαβήτη, υπέρταση ή έχετε διαβητικό πόδι? Νιώθετε κούραση στα πόδια, πρίξιμο ή φαγουρά? Υποφέρετε από κάποια πάθηση του δέρματος, των τριχών ή των νυχιών? Οι έμπειροι γιατροί μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε λύση. Καλέστε για το ραντεβού σας με τους ορθοπαιδικούς, αγγειολόγους, διαβητολόγους και δερματολόγους στο κέντρο ποδιού. Τηλέφωνο 210-3610-100. Από το Άγιον Όρος στην πρωτεύουσα. Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλιοπωλείο Ανάσα Ζωής στο Μαρούσι. Από την Ιερά Μεγή στη Μονίβα το Πεδίο διαθέτουμε θυμίαμα, θεραπευτικές αλυφές, κρασί, μέλι, καθώς επίσης και αγνό κερί μελισσών για την Αγία Τράπεζα και τον Εσταυρωμένο. Επίσης διαθέτουμε τα βιβλία όλων των οίκων, παιδικά και λειτουργικά κείμενα και μοναστηριακά είδη ευλαβίας από το Άγιον Όρος. Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλιοπωλείο, Πεντέλης 26 Μαρούσι, 210-6128-356. Έκπτωση 10% για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18. Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Κυκλοφόρησε το βιβλίο της μοναχής Αγγελικής Ίδωρ εκ Πέτρας, ως δοκίμιο πνευματικής περισυλλογής που περιλαμβάνει πνευματικό οδηπορικό στους Αγίους Τόπους, διανθισμένο με εναρμόνιο ποιητικό λόγο και κείμενα θείου έρωτος. Διατίθεται και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, τηλέφωνο 210-4124-726. Αφιέρωμα στον μακαριστό γέροντα, Αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο του Έσεξ. Μια ουσιακή μορφή που μεταφύτευσε το ρωσικό ασκητικό πνεύμα και τη βαθιά πνευματικότητα του αγιορείδικου μοναχισμού στην Αγγλία. Αυτή την Κυριακή στις 10.30 το βράδυ, από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η ώρα είναι 5. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου.
με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας ο κύριος Πρίφτης.